Καλησπέρα σας. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι Πρόεδροι των Δημοτικών Οργανισμών, κύριε Πρόεδρε των Πνευματικών Δημιουργών Χανίων, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στον ιστορικό αυτό χώρο που έχω την τιμή και την τύχη να είμαι οικοδεσπότης εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Θα ήθελα να πω, αυτός ο χώρος γράφει τη δική του ιστορία στα πολιτιστικά δρόμενα των Χανίων από το 1870 μέχρι και σήμερα. Μια ξεχωριστή βραδιά, πολύ ιδιαίτερη, δεν θα μπορούσε να ήταν και διαφορετική, όπως ιδιαίτερη είναι και η καλλιτέχνηδα που φιλοξενούμε απόψε, η Βασίλισσα της Νύχτας, η Ζωζό Σακουτζάκη. Η γνωριμία μου μαζί της ξεκίνησε εντελώς στοιχεία το 1995, πέρυσι δηλαδή. Να πω ότι με αφορμή, εν συντομία για να μην σας κουράσω, εξάλλου η βραδιά είναι δική της. Με αφορμή λοιπόν μια παρέα που οργάνωσε ο Μάκης Δελαπόρτας πέρυσι, ξαναβρεθήκαμε. Και σίγουρα δεν γινόταν διαφορετικά από το να μου κατέβει η ιδέα να τη φιλοξενήσουμε στον χώρο. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί πίσω από την κάθε εκδήλωση, πίσω από κάθε τι που οργανώνεται, υπάρχουν σίγουρα συνεργάτες. Δεν γίνεται να έχεις μόνο μια ιδέα, σημασία έχει να έχεις σωστούς συνεργάτες για να έρθεις επέρας. Οφείλω λοιπόν ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς, να ξεκινήσω από τους φορείς, το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που μέχρι χθες μάλλον 4 ώρα το πρωί κάναν πρόβες, τον Ιγκολύπτη, τον Γιώργο τον Σκαλίδη, τον Μπουζάκη, τον Γιάννη, τους μουσικούς της κυρίας Σακουτζάκη, τον Στέλιο, τον Στέλιο τον Τζανετή και τον Βασίλη τον Τσιμπτή, σωστά. Μια που αναφέρομαι όμως σε όλο το team, θα αναφερθώ και στην οικογένεια, εντελώς ανθρώπινα, γιατί μιλάμε πρώτα απ' όλα με το πρωτόκολλο της ψυχής και όχι των τύπων, τουλάχιστον εμένα αυτό εκφράζει. Κύριε Πύρο, ευχαριστώ. Και τη Σότου. Να ευχαριστήσω και το κομματήριο Άρια για την προσφορά της να επιμεληθεί την εμφάνιση της κυρίας Σακουτζάκη. Επίσης, θα ευχαριστήσω τον Στέλιο τον Αγγελάκη για τις φωτογραφίες. Θα πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε ένα φίλο που λείπει απόψε, τον Παύλο Κουπουζάκη. Επίσης, δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω τα παιδιά που καθημερινά σας εξυπηρετούν. Θα μου επιτρέψετε όμως μια ιδιαίτερη αναφορά στο Δημήτρη τον Μιχαλάκη. Όπως επίσης και στην Λίλα την Κοκκινάκη, οι οποίοι με στηρίζουν αμέτρητα χρόνια. Εδώ όμως θα πρέπει να πω ότι μια μεγάλη στιγμή στην πορεία μου, στην πορεία τη δική μου και του κήπου, γιατί αυτά είναι τώρα πια αλληλένθετα, είναι η στιγμή που γνωρίστηκα με τον εθνικό βιογράφο, όπως διάβασα εχθές, και δεν είναι άλλος από τον πολυτάλαντο Μάκη Δελαπόρτα. Πριν τον καλωσορίσω, για άλλη μια φορά, είναι μέλος της οικογένειας του κήπου, μέλος της δικής μου οικογένειας, τώρα πια, και η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πολλά για τον χώρο και για τον τόπο. Σε ευχαριστώ. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ επίσης και τελειώνω στους ανθρώπους των μέσων ενημέρωσης, στους ανθρώπους του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, να πω ότι χωρίς αυτούς οι πάνω από 500 κορνίζες που είναι μέσα και κοσμούν αυτό το χώρο, γιατί τόσες είναι τώρα πια, είναι χάρη και σε αυτούς, στα δημοσιεύματα, στο βήμα που έχουν δώσει, σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που έχουν γίνει εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς για τα τόσα χρόνια που στηρίζετε την κάθε προσπάθεια και την κάθε εκδήλωση. Ευχαριστώ πολύ. Να καλέσω τον Μάκη Δελαπόρτα για ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα και από μένα. Έχει δίκιο ο Βασίλης.
ο κήπος πια είναι και ο δικός μου κήπος, που ανθίζω μέσα σε αυτόν και δικές μου ιδέες. Ναι, η στιγμή που γνωρίστηκα με τον Βασίλη ήταν σημαντική και για μένα, γιατί με αυτόν τον τρόπο αγάπησα τα Χανιά, πολιτογραφήθηκα πια Χανιώτης, έτσι αισθάνομαι, γιατί είμαι πολύ συχνά εδώ κοντά σας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί τέτοιοι χώροι στην Αθήνα δεν υπάρχουν. Όσα θέατρα κι αν έχουμε, αυτό το μεράκι αυτού του ανθρώπου, του Βασίλη Σταθάκη, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Γι' αυτό και είμαι πολλές φορές τον χρόνο κοντά σας. Γι' αυτό θέλω ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα για τον ίδιο. Τώρα όσο για την βραδιά. Σήμερα η βραδιά είναι αφιερωμένη σε ένα θρύλο, πραγματικά. Και εγώ στη ζωή μου είχα την τύχη να γνωρίσω πολλούς. Ξέρετε, 25 βιογραφίες, οι μεγαλύτερες στάρ της Ελλάδας, Μπιουλάκη, Βλαχοπούλου, Καρέζη, όλες αυτές. Αλλά αυτή εδώ είναι μια μοναδική περίπτωση που αισθάνομαι πολύ τυχερός στη ζωή μου που γνώρισα και που με εμπιστεύτηκε και εκείνη τη ζωή της και τη βιογράφησε. Λοιπόν, να ακούμε αγκαλιά εδώ φωτογραφία, έλα. Η Ζωζό είναι ταυτόσιμη με τη διασκέδαση, το όνομά της, με τη διασκέδαση, με το ξεφάντωμα, το κέφι, αλλά πάνω απ' όλα με τη χαρά της ζωής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις γκρίζες μέρες που περνάμε και βιώνουμε. Επίσης, σε μια εποχή που ο Δαλιανίδης και ο Φίνος πασπάλιζαν με χρυσόσκονη τα όνειρα μιας ταλαιπωρημένης Ελλάδας, η Ζωζό νομίζω πως ήταν ένας σύμφωνας χρυσόσκονης για όλα τα musical αυτά που αγαπήσαμε στη μεγάλη οθόνη και ιδιαίτερα εγώ. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, θα ήθελα να πω απλά πως ίσως να είναι και η μοναδική περίπτωση που οι εμφανίσεις της έχουν γράψει ιστορία. Όπως είπε και ο Κραουνάκης σε ένα τραγούδι του αφιερωμένο σε εκείνη, η Ζωζό έχει φορέσει χιλιόμετρα λαμέ, στράς, μποά και ενσάρκωσε γυναίκες που πραγματικά όμως δεν έχουν καμία σχέση με την ίδια τη Ζωζό. Γιατί η Ζωζό την εκρηκτική γυναίκα την τίνεται ως ρόλο. Δεν είναι έτσι στη ζωή της. Στη ζωή της είναι ένας απλός άνθρωπος, προσιτός, ευαίσθητη, συναισθηματική, μετρημένη, ισορροπημένη. Κάτι που η εικόνα της ίσως παραπέμπει αλλού. Επίσης έχει ανατρέψει το μύθο του Φάουστ, γιατί δεν αντάλλαξε ποτέ όλη αυτή την εφηβική διάθεση που έχει και εξωτερικά και εσωτερικά με κανέναν αντάλλαγμα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να παρακολουθήσουμε την παραμυθένια ζωή της μέσα από μια παράσταση που στην Αθήνα πραγματικά, όπου και να εμφανίστηκε, ήταν sold out. Γιατί αυτή η παράσταση είναι η ζωή, η ίδια η ζωή της Ζωζός Σαπουντζάκη, από τα 7 της χρόνια που ξεκίνησε στο θέατρο, έως και σήμερα. Και εγώ τελειώντας θέλω να πω πως αισθάνομαι πολύ ευλογημένος και τυχερός που τη γνώρισα και η ίδια ήταν για μένα φάρος σε πολλά πράγματα στη ζωή μου. Λοιπόν, είμαστε όλοι έτοιμοι να υποδεχθούμε τη Ζωζό με ένα πολύ ζεστό και αυθόρμητο χειροκρότημα. Καλή διασκέδαση. Μιλάει
για την Αθήνα. Μου το έγραψε πέρυσι, αλλά το τραγουδώ σε κόσμο πρώτη φορά. Αυτή τη νύχτα της Αθήνας που έχει ακόμα ψέμα στα μάτια και φθηνό κραγιό στο στόμα, εγώ την τίμησα. Γιατί όταν ήταν στις καλές στιγμές τη ζούσε και ως το ξημέρωμα το πρόβλημα σε γερούσε κι ήμουν βασίλισσα. Αστέρια από τον ουρανό σας με χειροκρότημα κι όλα τα δύσκολα σκορπάγανε με το κέφι. Είχα βασίλειο που ξυπνάει απ' το τέφι και με ένα ερώτημα. Πόσα και πόσο αντέχει ο άνθρωπος να ζήσει, η νύχτα ξέμεινε από όνειρα τρελά. Το βλέπω εγώ, πάρχοντες με έχουν προσκυνήσει. Το βλέπω εγώ που αγαπούσα τη μαγιά. Που είναι οι άντρες που στο λόγο είχανε πέσει. Αθήνα που ο τρόμος κυβερνά μας παραμέτω, έτσι θέλω όλοι στην πρέσα. Αναρωτιέμαι αν θα γελάσουμε ξανά. Μας παραμένω, έτσι θέλω όλοι
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, λιγάκι ησυχία αν θέλετε, γιατί περπατάνε πολύ και ζαλίζομαι. Να σας συστηθώ, Με λένε Ζωή. Δηλαδή, έτσι με βαφτίσανε. Κι ήρθε το όνομα και έδωσε με την ιδιότητά μου. Ζωή με πρωτοφωνάξανε. Ζωή σημαίνει αγάπη. Ζωή σημαίνει ελπίδα. Ζωή σημαίνει αγώνας. Ζωή σημαίνει πείσμα. Ζωή σημαίνει πάθος. Ζωή σημαίνει νιώτη. Και όλα αυτά μαζί είναι η ζωή μου. Λοιπόν, το μόνο πράγμα που ήθελα στη ζωή μου ήταν να δίνω, να ζω. Και γι' αυτό το φώναξα δυο φορές. Ζω, ζω! Και τώρα είμαι εδώ για να σας πω ένα παραμύθι. Το δικό μου παραμύθι. Ένα παραμύθι ρουσμένο στο φως και τη μουσική. Ένα παραμύθι που, όπως όλα τα παραμύθια, έχει και αυτό τα βασιλόπουλα, τις νεράιδες, τους δράκους και τις μάγισσες. Καλώς ήρθατε στην ιστορία μου. Γιατί απόψε θα ξαναγεννηθώ. Και κάπως έτσι αρχίζουν όλα. Μια φορά και έναν καιρό γεννήθηκε η μικρή ζωή. Οι γονείς της είχαν ήδη δύο παιδιά. Ο ένας Κωνσταντινοπολίτης, η μαμά Σμυρνιά και ο παππούς από τα Σφακιά. Δεν θέλανε τρίτο παιδί. Και ναι, οι άνθρωποι ήταν, θέλανε να γλεντήσουν τη ζωή τους. Γι' αυτό με κάθε τρόπο προσπάθησαν να αποτρέψουν τη γέννησή της. Μέχρι και οι μοίρες της γύρισαν την πλάτη. Αλλά η μικρή ζωή, που ήταν ξύπνια, πιο έξυπνη από τις μοίρες, θέλησε να πάρει τη μοίρα στα χέρια της. Κι έτσι απλά γεννήθηκα. Την ώρα που γεννιόμουνα, σχολάγανε οι μοίρες. Μονάχη μου καθόμουνα και τη ζωή σκεπτόμουνα. Σκεπτόμουνα σε ένα καφάσι πήρε. Μονάχη μου καθόμουνα και τη ζωή σκεπτόμουνα. Κι αναρωτιόμουνα σε ένα καφάσι πήρε. Ξεστράτησα και μου λέγαν προχώρα. Μια νύχτα μόνο κράτησα και απάνω της γονάτισα και παραστράτησα στη πρώτη κάτι φορά. Πάρε πάλι! Oh.
Να ξεκινήσω από την αρχή. Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν τότε μία μεγάλη πρωταγωνίστρια. Αν θέλετε, προσέξτε το, γιατί έχει... είναι όμορφη ιστορία. Λοιπόν, ο πατέρας μου ήταν φίλος με μία μεγάλη πρωταγωνίστρια που ζούσε στην Κωνσταντινούπολη. Εγώ χόρευα από μικρό, 4 χρονών με τον πατέρα μου, πήγαινε στο θέατρο, έβαζε στα γόνατά του και μου έλεγε, παιδάκι μου, ποια θέλεις να σου αγοράσω. Και του έλεγα, μπαμπά μου, αυτή με το κόκκινο θέλω να μ' αγοράσεις. Φαινόταν από τότε να πούσα το θέατρο και έτσι σιγά σιγά ερχόταν πάλι στο σπίτι, χόρευα εγώ συνέχεια. Μια μέρα έρχεται και λέει του πατέρα μου, Σοκράτη, το παιδί έχει ταλέντο. Τι λες, βρε Ζωζό, το παιδί μου. Ταλέντο να βγει στο θέατρο, τι λες τώρα, τι θέλεις. Έρχεται μια μέρα, με παίρνει από το χέρι, με πηγαίνει σε ένα μεγάλο θεασάρχη που ζητούσε ένα ρολάκο μικρό να κάνει ένα παιδάκι. Μ' ακούει, η φωνούλα μου ήταν βραχνή, αυτό κάνει, λέει. Κι έτσι βγαίνω στο θέατρο. Λέω, τα θυμάμαι όλα, να ξέρετε. Μ' αγαπάς, παππού, κι εγώ σ' αγαπώ. Γιατί κλαις, παππού, τι έχεις, φωνάς. Να μην κλαις, παππού, εγώ όταν μεγαλώσω θα σου φέρνω κρασί, τσιγάρα. Θα γίνω καραβοκύρης, παππού, και θα με λένε καπετάν Κωνσταντή. Πέθανε ο παππούς, έκρινε η αυλαία, χειροκροτούσε ο κόσμος, εγώ χαιρετούσα, νόμιζα ότι είναι το χειροκρότημα για μένα. Αφού ήταν για τους πρωταγωνιστές, αλλά εγώ δώστε και χαιρετούσα. Στο δεύτερο έργο, ντεμπουτάρει και η αδελφή μου η Βάσο. Είμαστε δύο παιδάκια, δύο μικρούλια τοσουλάκια που ξεφύγαμε μια νύχτα από τη γιαγιά στο παραμύθι. Είμαστε δύο αστεράκια με δυο λάμπερα ματάκια. Είμαστε ένα ζευγαράκι, το κουκί και το ρεβίθι. Κι όλοι μας θαυμάζουνε σαν μας μου φωνάζουνε βιβί. Ζυζί, μεγάλοι και παιδιά όλοι μαζί φωνάζουνε και τα μωρά ακόμη βιβί. Ζυζί, κι αν έχει βαρεθεί κανείς να ζει το κάνουμε εμείς να αλλάξει γνώμη. Αρχίσουμε και παίζουμε, μας γράφουν νομεράκια, υπάρχουν πολύ ωραία νομεράκια. Δύο αλυτάκια που λέγαμε αλήθικα όνειρα, μια νύχτα ξελογιάστρα με φεγγάρι, τη σκέψη μας κάνετε για κόσμους χρυσαφένιους να σαλπάρει. Τότε γινόμαστε κι δυο τι μας γουστάρει. Και καρτερά με έτσι τον είπα να μας πάρει αλήθικα όνειρα μια νύχτα ξελογιάστρα με φεγγάρι. Η Βάσο όμως πολύ μικρή, σε ένα κέντρο που τραγουδούσαμε με τις κορδέλες, μπαίνει μια παρέα, ήταν η αεροπόροι. Και ήταν και ένα πράγματι ένα παιδί πολύ όμορφο. Με φωνάζει απάνω που τεινόμαστε γιατί διαβάζαμε και τα μαθήματά μας στο πατάρι. Έλα να δεις ο Ζώπη και ένας κούκλος μου λέει. Έλα να βάσω τη ζωή να διαβάσουμε τα μαθήματα, να βγούμε να τελειώνουμε, να κοιμηθούμε, να πάμε σχολείο αύριο. Τίποτα, η Βάσο αεροπόρος, από ό,τι ο πατέρας μου την αραβωνιάζει. Αραβωνιάζει τη Βάσο και εγώ κλαίω. Κλαίω όμως απαρηγόρητα. Καθόταν στο πιανάκι που είχαμε ο πατέρας μου. Και μου λέει, γιατί παιδάκι μου κλαις, γιατί μπαμπά μου, του λέω εγώ, αν δεν παίξω θα πεθάνω. Τόσο πολύ μου λέει, το αγαπάς στο θέατρο. Λέει, μπαμπά μου, τράβα μπροστά μου, λέει, και εγώ θα σε βοηθήσω. Πράγματι με βοήθησε ο πατέρας μου και έτσι δούλευα στα κέντρα, δούλευα στα θέατρα και κάποια στιγμή ένας μαέστρος μου γράφει Ζωζό, για σένα ζω, με έχεις τρελάνει με το σκέτσο σου και τον άζει. Χρυσή, μικρούλα εσύ, πάλι καμιά στο πλοίο δεν είναι να σου μοιάζει. Στο τραγούδι, στο χορό και στις κρακέτες, ξεπερνάς ακόμα και γνωστές βεδέτες. Ζω, σκορπάς, όπου κι αν πας, γλυκιά ζωή νεανική σαν μουσική. Στο χορό και στις κλακέτες
λοιπόν, έρχεται πάλι ο ζωνταλμάς και λέει του πατέρα μου κάποια στιγμή, Σοκράτη, το παιδί το ζητάνε στην πόλη. Και λέει ο πατέρας μου, τι να κάνει στην πόλη Ζωζό. Λέει, θα πάει με τραγουδήσει. Μα λέει, είναι μικρή. Οι Τούρκοι δεν θα την αφήσουν να φύγει γιατί είναι ανήλικη. Λοιπόν, το πιστεύετε αυτό που σας λέω. Παίρνει ο πατέρας μου ένα στυλό, διορθώνει την ηλικία μου, όχι ψέματα, αλήθεια το λέω. Με μεγαλώνει για να πάω στην Τουρκία. Πάω στην Τουρκία, όπου τώρα τη Θεσσαλονίκη ένα παιδάκι, πάω σε ένα ξενοδοχείο, το Κονάκ Hotel, μας δώσε ένα δωμάτιο που το στρώμα βούλιαζε. Και έλεγα, μαμά μου, τι βασίλισσα είμαι εγώ, τι ωραία η δίσκια σημαίνει, με το καλκάνι, το ψάρι, να τρώω, ενθουσιασμένη. Κάποια στιγμή λέει η μάνα μου, θέλω Ζωζό να μάθεις 12 τραγούδια, τουρκικά. Φωνάζει και έναν χορογράφο το Τσάκ, να μάθω τον Καρσιλαμά και τα Ζήλια. Και έτσι...
Για πες μας κάτι, εδώ γράφει κουμπαρσίτα. Θα παίξουμε είστε κάτι τέτοιο, δεν έχουμε κάνει πρόβλημα. Είστε αυτός παρακαλώ. Κουμπαρσίτα. Τι μου θυμίζει η κουμπαρσίτα. Λοιπόν, στην κουμπαρσίτα ερχότανε όλοι οι επόμενοι. Κάθε βράδυ ερχόταν ο Νάσης, ο Νιάρχος, ο Βογιαζάκης, ο... ποιος ήταν, τέλος πάντων, πολύ. Και εκεί λανσάρισα ένα είδος που δεν υπήρχε στην εποχή. Λανσάρισα το σοου χωρίς να καταλάβω τι κάνω. Άφηνα το μικρόφωνο, τραγουδούσα, χόρευα, πράγμα που δεν υπήρχε τότε, γιατί όλες οι τραγουδίστριες, όχι, ήταν στημένες με το μικρόφωνο μπροστά. Και λανσάρισα ένα είδος, έκανα επανάσταση με λίγα λόγια. Και ήταν ο Μιχάλης ο Σιλιούλου. Με τον Μιχάλη το Σιλιούλου, αυτό το μεγάλο συνθέτη και το πολύ ωραίο άνθρωπο, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Του έλεγα, μαέστρο, κάτσε κάτω στο μεζουλάκι να τραγουδάμε μαζί, καθότανε. Ήταν και χοντρούλης, είχε και ζάχαρο, τον έπαιρνε και ο ήλιος. Σύγχρονα, μαέστρο, του έλεγα, ξύπνα, μην κοιμάσαι. Και έτσι μου έγραψε και τραγούδι.
Και μια ούβα κοβεύω, είναι το νου για μένα. Αι, 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 αι,
μπαλάκια του παιδιού. Όχι, 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 καθόλους παιδιούς. Το πόδιρο γυνάει, δεν φτώνει ο μάστα. Έχω ξαναδεί, μπαλάκια μου ένα παιδί. Κάνω το εμβόλιο και μπαίνω στο αεροπλάνο. Και λέω να ρίξω και μια πέτρα να ξαναγυρίσω. Πάω στην Αμερική, με υποδέχονται στο αεροδρόμιο, σαν να ήμουν εγώ. Φωτογράφη, κακό και τραγουδό σε ένα ξενοδοχείο 2 ώρες έξω από τη Νέα Υόρκη. Εκεί δούλευα 3 φορές την εβδομάδα. Ερχόταν όλοι οι εφοπλιστές και στα ρεπό μου. Πήγαινα στη Νέα Υόρκη και έμενα σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Δεν ξέρω πώς, αλλά πίστευα ότι το ξενοδοχείο το μεγάλο, για μία, τέλος πάντων που είχα ένα όνομα για μένα, ότι ήταν καλό. Και έμενα στο Σαν Μωρίτς, στο Σέντρο Πάρκο. Κάποια στιγμή, όπως κατέβαινα στη ρεσεψιόν, ήταν ο Γράτσος στο δεξί χέρι του Ωνάση. Μιλήσαμε λίγο, ήμουν μαυρισμένη από τον ήλιο, ένα μαλάκι κοντό και σε ένα θεωρείο καθόταν ένας δικηγόρος που ερχόταν στο Μοντεκάρλο που τραγουδούσα, που ήταν πελάτης, δικηγόρος της Τέιλορ, της Ελίζαμπετ Τέιλορ. Με φωνάζει ο κύριος αυτός και μου συστήνει ένα γύριο φαλακρό με φακούς γυαλιά και μου λέει να σου συστήσω το μεγαλύτερο ατζέντη της Νέας Υόρκης. Χαίρομαι πολύ, λέω. Ο άλλος με προσέχει και του λέει: πες της να έρθει και Δευτέρα να κάνει οντισιόν. Του λέω: εγώ γιατί να κάνω οντισιόν, εγώ είμαι αυτή που είμαι στην Ελλάδα και θα κάνω οντισιόν. Μου λέει: δεν είναι κακό εδώ, δεν σε ξέρουνε. Δεν είναι κακό να κάνεις. Έφυγα, πήγα στο αυτοκίνητο και πήγαινα στο Μοντε Κάρλο. Σκέφτηκα αυτό που μου είπε: ότι δεν είναι κακό να κάνω οντισιόν. Και έτσι πάω και στην ορχήστρα υπήρχε ο Φραντσεσκάκης, ο μαέστρος της Σοφίας Βέμπα. Του λέω: μαέστρο, σε παρακαλώ πολύ, έρχεσαι να με βοηθήσεις, να με κομπανιάρεις. Τη Δευτέρα να πάμε στη Νέα Υόρκη. Δευτέρα μου λέει. Αύγουστο μήνα που καίγεται η άσφαλτος. Όχι μου λέει. Βρε μαέστρο, για μένα θα το κάνεις, του λέω. Τέλος πάντων δέχτηκε ο άνθρωπος, ανεβαίνουμε στον 25ο όροφο. Παίρνω μαζί μου
την παγέτα μου, τραγουδούσα το βόλαρο και το τσιγκάνικό μου που τραγουδούσε ένα τραγούδι του Μουζάκη. Ο άνθρωπος καθόταν τέρμα, ολομόναχος στο γραφείο του, εκεί που είναι το μπαρ Φερπή, και εγώ τραγουδούσα κάπου εδώ. Είπα τα πρώτα τραγούδια, ισπανικά, ιταλικά. Ο άνθρωπος με χειροκρότησε μόνος του και κάποια στιγμή δεν ήξερα να μιλάω και είχα πάρει ένα τετράδιο και έγραφα λεξούρες. I want diamonds. I want mink. I want... διάφορα. Και γελούσαν οι Αμερικάνοι. Και κάποια στιγμή, όπως χόρευα την τσιγάρα, ήταν ένα φόρεμα όλο βολάν και τα πόδια γύριζε πίσω και όπως γύριζα πυρουέτες με το τσιγκάνικο, ακούω ένα γέλιο από αυτόν. Και του λέω του μαέστρου, άκουσε μαέστρο, εγώ ήρθα να κάνω την πλάκα μου, αλλά αυτός να με κοροϊδεύει, να ειρωνεύεται, λέω, δεν το δέχομαι. Όχι παιδάκι μου, λέει, ξέρεις τι μου είπε όταν πήγες να αλλάξεις. Λέω τι, έχω δει θράσος, αλλά φτηνής δεν το έχω ξαναδεί. Σου λέει, τώρα, να είμαι μόνος μου και αυτή να κάνει τέτοιο πρόγραμμα, να αλλάζει κοστούμια και αυτά, και έτσι μου κλείνει τα μεγαλύτερα συμβόλαια. Μου κλείνει σε ένα κέντρο Βιεννής Λάντερ, το λέγανε, και ήταν 12 βιολιά. Έρχεται η ώρα να βγω, είχα κάνει πρόβα, είναι και η μάνα μου μαζί, την οποία είχα σε όλη μου τη ζωή, μέχρι που... Λοιπόν... Και... Στάσω τώρα γιατί... 12 βιολιά. Ναι. Καθόταν λοιπόν το τραπέζι αυτό τεράστιο, στη μέση ήταν ο Ωνάσης. Δίπλα του ήταν ο Μηνωτής, ο ηθοποιός. Δίπλα ήταν ο... Ποιος? Ο Λιβάνης. Ο Λιβάνης τι δουλεύει. Α, σε βιάστηκες. Ο πατέρας, ο Αναστασίου, άλλοι εφοπλιστές. Και εδώ αριστερά, να πω το τραπέζι, εδώ ήταν έτσι, αριστερά καθόταν ο Νιάνος. Εγώ έβγαινα και τραγουδούσα ένα τραγούδι, το θέλω να τα σπάσω του Μουζάκη, που το χαρανσάρι και έλεγα θέλω να τα σπάσω, θέλω να ξεσπάσω και δεν πάω πάσω. Και είχα ανέβει στο πιάνο με την ουρά. Όπως ανέβαινε στο πιάνο με την ουρά, τάκ, δίνω ένα λπίδο και κατεβαίνω κάτω. Ο Νιάρχος εκεί λοιπόν μου κάνει... Τον κοιτάω, από ντροπή βέβαια πλησίασα. Μου δίνει το χέρι του και μου βάζει κάτι στο χέρι. Λέω αυτός τώρα μου δώσε χρήματα. Είναι ντροπή να τα πάρω, τι είμαι εγώ, που σου είμαι, χαρτούρα μου δίνει, τι μου δίνει. Και αισθάνθηκα πολύ άσχημα. Παίρνω λοιπόν, το βάζω στην τσέπη από το βιολί το πρώτο. Συνέχισα το πρόγραμμα, μπήκα μέσα μου, πει η μάνα μου, είδες τι ωραία που δύσκολα, που φοβόσουν και τέτοια. Την άλλη μέρα πάλι ο Νιάρχος το πρώτο τραπέζι εκεί, μόνος του αυτή τη φορά. Με φωνάζει, πάλι πάω κοντά, πάλι μου βάζει κάτι στο χέρι. Το παίρνω, πάλι το δίνω στα δεύτερα βιολιά. Την τρίτη μέρα πάλι ο Λιβανός εκεί. Πάλι με φωνάζει και μόλις. Ο Λιβανός. Ναι. Μόλις παίρνω λοιπόν αυτό που μου έδωσε, πάω να το δώσω στο τρίτο βιολί και έρχεται και μου πιάνει το χέρι και μου λέει: άκουσε κορίτσι μου, εσύ είσαι ξενιτιά και εγώ τα δίνω για σένα. Όχι για αυτούς τους μαντραχαλάδες, μου λέει. Παίρνω και εγώ λοιπόν το χιλιοδόλαρο, γιατί ήταν χιλιοδόλαρο. Και τα δύο τα άλλα τα πήραν τα βιολιά. Λοιπόν, το τσακίζω και το βάζω στη γόβα μου. Και μπαίνω μέσα, λέω στη μάνα μου, αυτό δεν θα μου το πάρεις, θα πάω στην Πέμπτη Λεωφόρο, αύριο θα ψωνίσω παπούτσια, ό,τι έχω δει και αυτά. Και έτσι τραγουδούσα ισπανικά, γαλλικά, τουρκικά και αυτό που μου αρέσει πολύ. Oh,
Στη Ρόδο να γυρίσουμε τον νύχτα στο Μιραμάρι. Πήγαμε τη μάνα μου, μέναμε στα Μπάγκαλος και κάνουμε κάποια γυρίσματα. Είχα και ένα βραδινό που θα χόρευα τη Χαλιμά με μία μουσική του Πλέσσα. Έκανα πρόβα, ντύθηκα, μου λένε 11 η ώρα, αρχίσει το γύρισμα. Ετοιμάστηκα, εγώ περίμενα, εν τω μεταξύ στη Ρόδο στην παραλία και η Γκαρσία. Περιμένω μία ώρα, περιμένω δύο ώρες, περιμένω τρεις ώρες. Πού,
Περιμένω τον οπερατέρ, τώρα έρχεται. Τελικά έρχεται στις 3 το πρωί. Πού ήσουν, να του λένε. Εδώ, λέει, είχε πάει με μία πρωταγωνίστρια για κοιμηθεί και γύρισε 3 το πρωί να γυρίσουν. Οπότε παίρνω τον Έστωρο το μάτσο και του λέω, Νεστοράκι, εγώ θα φύγω. Δεν μ' αρέσουν οι συνθήκες εδώ μέσα. Δεν μ' αρέσει, είναι αλλιώς μαθημένη. Σε παρακαλώ, μου λέει, τελείωσε τα γυρίσματα και φύγε. Κι έτσι, από την πείρα που είχα από αυτή την ταινία, δεν ήθελα να γυρίσω κάτι. Δουλεύω κάποια στιγμή σε ένα θέατρο και είχα κάνει πολύ ωραίες εμφανίσεις. Είναι μπροστά ο Γιάννης ο Δαγανίδης, ο οποίος ήταν χορογράφος μου από τα παιδικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Και με βλέπει, ενθουσιάζεται και μου κάνει πρόταση να εμφανιστώ στο Ξυπόλυτο Πρίγκιπα. Αυτή την ταινία θα την έχετε δει και θα την έχετε ξαναδεί. Και πράγματι λοιπόν, ήμουνα πολύ ευτυχισμένη και έκανα ορισμένα. Δεν έκανα πολύ κινηματογράφο, για να ξέρετε. Έκανα θέατρο, πήγαινα στα κέντρα, κοιμόμουν 5 το πρωί. Στο γύρισμα έπρεπε να είμαι 7, που δεν μπορούσα, έπρεπε να κοιμηθώ. Και έτσι πολλές ταινίες δεν τις γύρισα. Δεν πειράζει όμως, αυτές είναι αρκετές, τις βλέπουμε, τις ξαναβλέπουμε, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πάμε. Thank you.
Τόνιρο, τόνιρο, τόνιρο,
μου σαν δυο φτερά μεγάλα. Θα με δω μια, θα λέγω δυο στου ουρανού τη σκάλα. Θα λέγω μια, θα λέγω δυο στου ουρανού τη σκάλα.
ένα όνομα. Κάνεις την πάντα να περάσει. Τι κάνετε, βρε κούκα μου, κοριτσάκι. Πώς τα περνάτε με τα καυσαέρα της απεργίας. Τι κάνει η αδερφούλα μου. Μια χαρά σας να κάνω, μια χαρά. Αλλά κι εσύ μια χαρά στέκεσαι. Όχι, στέκομαι, είμαι. Τόσα καρδιοφύπια, τόσα όνειρα καμένα, πέτρος η καρδιά μου κι άλλο τέτοια. Στέρεψε το δάκρυ, δεν υπάρχει πια για μένα, ψάχνοντας στον κόσμο να προβλήθηκε το πια. Και ζωή, παρόντος με, να με παιδεύεις, και τα πάντα σου δώσα, τι άλλο πια γυρεύεις. Ποιο ζωή αλόγως με, να με παιδεύεις. Μου τα πάντα σου δώσα, τι άλλο πια γυρεύεις. Θέλω να δω τον κύριο Δήμαρχο. Πού είναι ο κύριος Δήμαρχος? Πάρε το καημό μου που σιγά σιγά λιώνει, πάρε μου το δάκρυ μου και εκείνη μου φαγητή. Με ζωή παλιόκος με, γιατί να με παιδεύεις. Τα πάντα σου δώσα μάτι, τι άλλο πια γυρεύεις. Με ζωή γνέεις παλιόκος με, να με παιδεύεις. Που τα πάντα σου δώσα, τι άλλο πια γυρεύεις. Πότε θα ξεχνάτε τώρα, πότε θα έρθει ο Βασίλη. Πάτε όλοι μαζί. Από ζωή
πάντα με τυραννάς. Κι ίσως μου χάρισες αυτή την ταμπακρένα για να μου γίνει και το κάπνισμα τραγνά. Και είπα το καλοκαίρι να μην δουλέψω. Αλλά έρχεται ο τραϊφόρος και μου λέει οπωσδήποτε κάρτες, γιατί δεν πάμε καλά και πρέπει να βοηθούν. Και πάντοτε για γούρι παίρνανε εμένα στη δουλειά με το Σταυρίδη. Ήταν το γούρι. Οπότε πάμε. Μου παραχωρεί και ένα καμαρίνι, το γραφείο, το οποίο ήταν το καμαρίνι της Βέμπο. Και δεν πήγαινε καμία άλλη, δεν βάζανε άλλη. Αλλά επειδή δεν υπήρχαν άλλα καμαρίνια, τα είχαν οι άλλοι, με έβαλε σε αυτό το καμαρίνι. Κάποια πρωταγωνίστρια πάει και λέει στην Βέμπο ότι εγώ τα έχω με τους τραϊφόρους. Ποτέ μέσα στο θέατρο δεν έπρεξα τη ζωή μου, ποτέ δεν είχα καμία σχέση. Πάντοτε ήμουνα έξω από το θέατρο. Δεν προσβάλλω το θέατρο γιατί το αγαπώ τόσο πολύ. Αλλά επειδή ήταν τα ξενύχτια, ήταν πολλά πράγματα που εγώ τα απέφευγα. Ξενυχτούσα μόνο για τη δουλειά μου. Για το κέφι μου ήταν πολύ λίγα τα ξενύχτια. Που δίνει λοιπόν το γραφείο και της λέει ότι εγώ τα έχω με τον τραϊφόρο, κάποια μεγάλη, δεν υπάρχει στη ζωή σήμερα. Και ενώ η μάνα μου καθόταν έξω στο φουαγέ κάθε βράδυ και πήγαινε και βέβαια ότι χαιρετούσε, μιλούσε, γελούσε, εξαφανίζονται 20 μέρες. Εν τω μεταξύ το συμβόλαιο μου έλεγε, πάντοτε η μάνα μου πάρει το συμβόλαιο, η πληρωμή θα γίνεται κάθε κάστινε σφαίρα να ανελιπώσει. Και κάθε βράδυ ερχόταν ο τραϊφόρος και μου φαίνε το φάκελο. 20 μέρες δεν ερχότανε, μου στέλνει τα χρήματα, αλλά με κάποιο άλλο. Οπότε ρωτάω, τι έγινε ο τραϊφόρος. Δεν απαντούσε κανείς. Μετά από 20 μέρες εμφανίζεται η Βέμπο και βλέπει τη μάνα μου, χτυπάει το τραπέζι και της λέει σαμπουτζάκινα, έχεις πολύ καλό κορίτσι, το ξέρεις. Είδε, παρακολούθησε και είδε ότι δεν συμβαίνει τίποτα με τον τραϊφόρο. Και ότι αυτό που είπαν ήταν άδικο. Δεν πει μου είναι, δεν
ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Λοιπόν, είμαι στην Κολούμπια και γυρίζω τραγούδια, αλλά όπως σας είπα, επειδή απέφευγα πολύ πολύ τα πρωινά, έπρεπε πάλι 7 να πηγαίνω στην Κολούμπια, γύρισα λίγους δίσκους. Έχω πρωί γύρισμα, με παίρνει ο Μιλιόπουλος ο διευθυντής της Κολούμπια, μου λέει: «Κυρία Σαμποτζάκη, σας περιμένω το πρωί ώρα 7.30 στην Κολούμπια να γυρίσετε δίσκο». Πηγαίνω, μου λέει να σκριστήσω τον καινούριο μαέστρο Μάνος Χατζηδάκης. Χαίρομαι πολύ. Κάθομαι στο πιάνο, παίζει το τραγούδι που θα μου μάθει. Και το παίζει έτσι απαλά. Το κοιτάω εγώ. Έχω μάθει από τους άλλους μαέστρους ότι παίζουν πιο φόρτε. Και αυτός χάιδευε τα πλήκτρα. Και λέω μέσα μου, βλαμμένος είναι. Δεν ξέρει να παίζει πιάνο καλά, γιατί το χαϊδεύει έτσι. Και δεν κατάλαβα βέβαια. Και γυρίσαμε, πρώτη το γύρισα εγώ και μετά το γύρισε η Μελίνα στη Στέλλα. Εδώ θέλω αγαπητοίρες, αγαπητοίρες. Yeah.
Ήτανε. Και ήταν ο Ζαβέτας, ο Σκολού, η... πώς το λέγαμε... Μπαταλένα, ο Τζανετής και καθόταν έτσι όλη στη σειρά. Εγώ έμπαινα μέσα, μου πήγαν και ένα μπουκάλι ουίσκι μόλις έμπαινα τόσο. Ο Ζαβέτας με κοίταζε, με θαύμαζε. Ένα βράδυ, όπως πήγα έτσι και χόρευα, μου λέει «Μανίτσα, να σου περνάψω». Να μου κάνει έξω το χέρι. Πάω κοντά. Αύριο το μεσημέρι μου λέει στις 2 η ώρα θα έρθω να σημάθω δύο τραγούδια να τα πούμε στη Φίλιπ. Μα εγώ του λέω είμαι στην Κολομπή. Θα τα πούμε στη Φίλιπ, μου λέει. Και από την εισαγωγή φαίνεται ο Ζαβέτας. Ο Στέλιος. Να περάσω να σε βρω
που δεν αντέχω άλλο το σκληρό το χωρισμό. Χωρισμός σημαίνει δάκρυ και πολύ βαρύς καημός. Χωρισμός θα πει φαρμάκι, χωρισμός θα πει λιγμός. Χωρισμός σημαίνει δάκρυ και πολύ βαρύς καημός. Χωρισμός θα πει φαρμάκι και αγιάκρευτος καημός.
Ένα το περιστέρι στην αγάπη μου. Το είχα κάνει κούκλα. Γίνεται μουσκελα. Δεν μπορούσαμε να βγούμε στο καμαρί. Δεν δουλεύαμε. Εγώ έμπαινα μέσα. Έρχεται ο πρωταγωνιστής και λέει: πάει στο καμαρί να πάρει χρήματα, να πάρει το μισθό. Ποιο μισθό, λέω, αφού δεν παίζουμε, τι μισθό να σου δώσω. Εμείς θα το λέω εγώ. Πληρώνω κάτι υποχρεώσει στην επιχειρηματία και κάποια στιγμή μου κάνουν μία πρόταση από το στόχο να πάω να κουμπλάρω. Και λέω, σπάω να παίρνω τα χρήματα από το στόπ, να δίνω στο θέατρο. Πάω, κάνω πρόβα, με τον Ζαμπέτα μαζί, ήταν από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μου. Τον αγαπούσα πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο και με αγαπούσε και εκείνος. Μέχρι τα τελευταία του, ερχόταν με τα σωληνάκια έξω από την κινέτα και έλεγε ότι στο Δήμο το χορευτή, χορεύαν οι τρεις μαζί, πες τη Ζωζός να βγει να με φιλήσει. Και έβγαινα έξω και τον φιλούσα. Και και είμαι έτοιμη λοιπόν στην πρεμιέρα και ενώ έχει κάνει ο οδηγό πως θα βγουν, έβγαινε πριν το Ζαμπέτα και μετά έβγαινε ο Ζαμπέτας. Φωνάζει ένας τραγουδιστής, εγώ δεν βγαίνω πριν τη Σακουτζάκη. Και αυτό είναι ο Ζαμπέτας. Και του λέει, τι λες ρε α, κάτι από άλλο. Τι λες ρε α, τώρα εσείς ξέρετε τι είπε. Αυτή είναι θρύλος ρε. Αυτή έχει ιστορία και δεν θα βγεις με πριν τη Σακουτζάκη. Το μπουζούκι μου, παιδιά. Πάμε. Θανάση. Και εκεί το Ζαμπέτα. Έχουμε Θανάση, έπρεπε. Έχουμε Θανάση. Δεν έχουμε. Απαροσπαγάνια. Δεν θέλω πολύ τελείες και πολύ κατοικίες. Είχα ένα παλιό κοιμό, τα είχα.
που είσαι. Thank you.
να συγχωρήσεις αφού δεν είχες την ψυχή και λίγη θέληση καλή το παρελθόν μου το βαρύ να συγχωρήσεις. Εγώ ήταν ένα καθρέφτη και κοίταζα το μένα. Κοίταζα τη φωτιά μου, τα μαλλιά μου και θα τραγουδήσω, θα χορέψω. Είναι η αλήθεια όμως ότι έκανα πολλά σφάλματα στη ζωή μου. Έκανα σφάλματα πολλά μες στη ζωή, τόσα πολλά που δεν τα έχω μετρημένα. Αλλά το σφάλμα, το τρανό και το βαρύ είναι το σφάλμα μου που έμπλεξα με σένα. Αλλά το σφάλμα, το τρανό και το βαρύ είναι το σφάλμα που έμπλεξα με σένα. Στις λεπτομύχτες
σαν που για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιωτική ζωή. Ξέρω το όνομά σου και την εικόνα σου πάρε την αρχή. Σαν που για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιωτική ζωή. Thank you.
ρε. Τι θα καταλάβουμε, έχεις καταλάβει καλά. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καταλάβουμε. Και στο ψεύτικο δουλειά, παίξτε μου δίπλο παινιά. Παίξτε μου δίπλο παινιά και ο μήνας σε γενιά. Και ο μήνας σε γενιά. Ζωζό, η Γαλλίδα να κάνεις γαλλικά. Ζωζό, ο Βελανίδης να κάνεις χορό. Ζωζό, 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 στα αυτιά. Ως που... είπα να γίνω εγώ η κούκλα μου. Να με ντύνω, να με βάφω, να με χτενίζω, να με αναγνωρίζω. Νάνι, νάνι, η νύχτα πλώνει σκοτάδι πικρό. Ας ξεχαστούν οι καημοί σου. Κοιμήσου, κοιμήσου κι εγώ ξαδιπλώ. Νάνι, νάνι, απ' έξω βρέχει μελαγχολικά. Κοιμήσου σου μωρό, ξεκουράσου και τα όνειρά σου ας είναι γλυκά. Λοιπόν, στη ζωή μου δεν υπήρξα και πολύ τυχερή. Μάλλον το αντίθετο θα έλεγα. Αλλά δεν βαριέστε. Όταν έχω εσάς που με αγαπάτε,
και μου το δείχνετε. Τι να κάνω. Λοιπόν, έχω εσάς και τι άλλο, τη θάλασσα. Λοιπόν, κατεβαίνω 139 σκαλοπάτια στη θάλασσα. Κάθομαι στο πεζολάκι, στη γυναίκα. Τη κοιτάω, τη φλερτάω, κολυμπάω. Και εκείνη, τα μαλλιά μου ανακατεύονται στο κύμα. Και εκείνη μου παίρνει όλες τις κακές σκέψεις. Και γίνομαι τόσο, μα τόσο ευτυχισμένη. Εκείνο το φως να το μαζίσει, να μαζίσει το φώτα εκείνο. Κοντά στα κύματα θα κτίσω το παλάτι μου. Θα βάλω πόρτες μ' αλυσίδες και παγόνια και μες στα θάλασσα θα Oh,
συμμορία. Εγώ ευχαριστώ, Βασίλη, που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να εμφανιστώ απόψε σε αυτό το πολύ όμορφο κοινείο κοινό εδώ στα Χανιά. Εγώ θέλω να ξανάρθω πάντως. Δεν ξέρω τι λέτε εσύ. Έχω και κάτι από την Κρήτη, τέλος πάντων, γιατί. Τι έγινε τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Λοιπόν, δουλεύω από 7 χρονών, όπως σας είπα, αλλά την ευγένεια του Βασίλη δεν την έχω ξανασυναντήσει. Την ευγένεια, την αγάπη, την αλήθεια, την ειλικρινά σας το λέω. Δεν είναι επιχειρηματίας, είναι φίλος. Και γίναμε φίλοι τώρα, έτσι, μόνο μιας. Γίναμε φίλοι. Να είσαι γερός, Βασίλη. Επιτρέψτε μου να πω ότι το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω σαν ευχαριστώ στην κυρία Σαμπουτζάκη για την απίστευτη λαδιά που μας χάρισε ήταν μία πλακέτα η οποία είναι, το είπατε και εσείς, έχετε διαπρέψει και διαπρέπετε σαν καλλιτέχνηδα, σαν απόλυτη στάρ, με όλο το σεβασμό το λέω αυτό, στο ελληνικό θέατρο, στο κινηματογράφο και ό,τι έχετε κάνει. Εύχομαι να έχετε δύναμη να μας χαρίσετε πολλές ακόμα τέτοιες βραδιές. Να το πω εγώ, θα το πείτε εσείς. Το πώς γνωριστήκαμε. Να το πω εγώ. Να το πω ατόφιο. Λοιπόν, πρώτα θα χαρίσω όμως την ανθοδέσμη, γιατί τα 30 φύλλα, τα 30 φύλλα πάνε στα 30 φύλλα. Λοιπόν, είμαστε στο 1995. Εγώ έχω φύγει από εδώ. Είναι ίσως οι πρώτες μου διακοπές μετά από ένα αγώνα, τον αγώνα που έδωσα, όπως ο καθένας, στο ξεκίνημά του. Φεύγω με μια κοπέλα λοιπόν από εδώ, πάμε στην Αθήνα να περάσουμε λίγο καλύτερα, να ξεσκάσουμε. Μένουμε στο Τιτάνια. Έχω παραγγείλει, ένας άνθρωπος που μου αρέσει όταν δουλεύω, δεν με πειράζει αν έχει 48 ώρες το 24ωρο δουλειάς. Όταν θα βγω όμως θέλω να το ζήσω. Πάω λοιπόν, έχω παραγγείλει και τα λουλούδια μου, τα σχετικά, τα σιγά και τα μέα που λέμε. Έτσι. Λοιπόν, ως συνήθως, να καλά το λέει ο Μάγκης ο Δελαπόρτας, ως συνήθως. Λοιπόν, δεν βλέπω τα λουλούδια, λέω να μην χαλαστώ στο ξενοδοχείο. Ας το ξεπεράσω. Λέω στην κοπέλα, συγγνώμη, πάω 5 λεπτά στο αυτοκίνητο να φέρω κάτι. Ωραία. Κάτω διαγώνια από το Τιτάνιο, απέναντι στην Πανεπιστημίου, κατεβαίνοντας αριστερά, είναι ένα μικρό ανθοπολείο, το οποίο πέρασα προχθές επίτηδες. Δυστυχώς έχει κλείσει. Ναι. Λοιπόν, μπαίνω μέσα, βλέπω μια κυρία, πολύ γνωστή παρουσία, κάτι μου θυμίζει. Πάω από το πλάι δεξιά, το ανθοπολείο πολύ μικρό, ένας πελάτης, η κυρία Σαμπουτζάκη και ο Ανθοπόλης. Εγώ λοιπόν, μέχρι να πάω από δεξιά της, να δω ποια είναι, να σιγουρευτώ, γιατί κάτι μου θυμίζει έντονα. Ακούω τη φωνή και λέω, αυτή δεν την... Πρέπει να είναι Σαμπουτζάκη, δεν είναι καμία. Μέχρι να το συνειδητοποιήσω, τη ρωτάω, της λέω, είσαστε η κυρία Σαμπουτζάκη. Ναι, αγόρι μου. Μόλις ακούω εγώ το ναι, αγόρι μου, με την αζηρεύουμε. Ξεχνάω τα πάντα και την κοπελιά που ήταν στο ξενοδοχείο και τα πάντα. Μπορεί να είμαι άστατος, αλλά είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, λέω στον πελάτη που ήταν μέσα, συγγνώμη, παραγγείλατε κάτι, θέλετε κάτι από το κατάστημα. Ναι, περιμένω, να τελειώσει η κυρία. Η κυρία Σαμπουτζάκη είχε παραγγείλει ό,τι παράγγειλε. Λέω στον Ανθοπόλη, μια λοιπόν που ο κύριος έχει παραγγείλει, ας πάρει ό,τι έχει παραγγείλει και εσείς έχει το δικαίωμα να το πάρει. Εσείς έχετε το δικαίωμα να κλειδώσετε το μαγαζί. Μου λέει, τι με λες, τρελός είσαι. Με τη Σαμπουτζάκη μπροστά μου, μόνο τρελός θα μπορούσα να είμαι. Του λέω, ό,τι έχει. Μικρό το Ανθοπόλη, μην φανταστείτε. Λοιπόν,
Όμως μεγάλη επιθυμία μου να δω μια σαπουτζάκι μπροστά που την είδα, τα κατάφερα και το θεωρούσα τύχη. Δεν λογάριασα ούτε πόσο κάνω, ούτε αν τα χρωστάω, ούτε αν τα πληρώσω, τίποτα. Λοιπόν, του λέω, ό,τι είναι σε κομμένο εδώ μέσα, ό,τι είναι σε άνθος, θα το στρώσετε, θα της κάνετε διάδρομο να περάσει, να πάει στο αυτοκίνητό της. Ό,τι είναι σε λάστρα, θα της το στείλετε στο σπίτι. Η κυρία Σαπουτζάκη, βέβαια, αγκαλιά σουλιά, μα τι είναι αυτά που κάνεις, της λέω, είναι τίποτα μπροστά από αυτά που ίσως έκανε ένας Ωνάσης ή ένας Νιάρχος. Όμως, αυτό είναι το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω. Γυρίζω στο ξενοδοχείο μετά από μια ώρα, που είχα ξεχάσει τα πάντα. Λέω στην κοπέλα, συγγνώμη, της πήγα δυο ροδοπέταλα, τρία πόσα ήταν. Λέω, αυτά βρήκα, αυτά έφερα. Λέω, πάλι καλά. Λέω, κοίταξε να δεις. Είμαι ειλικρινής. Είδα τη σαπουτζάκι και τα ξέχασα όλα. Πάλι καλά μου λέει, αφού ήταν για τη σαπουτζάκι, εντάξει. Καλά είναι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Το Βασίλη δεν τον γνώριζα, ούτε το μαγαζί αυτό. Άκουγα από το Μάκη το Δελαπόρτα που είχε έρθει πολλές φορές στην Εφήλη, ότι είναι καλό και να πας μια φορά και να πας μια φορά, εντάξει. Έρχεται τώρα το καλοκαίρι, ήταν να έρθω τον Αύγουστο, αλλά κάτι συνέβη εδώ, δεν ξέρω τι έγινε, και δεν ήρθα και μου λέει θα έρθει στο χειμερινό. Δεν άκουσα. Λοιπόν, σηκώνει το Βασίλης και έρχεται στην Κινέτα. Ήταν λίγο αργά, δεν είχα τίποτα έτοιμο, είχε φύγει η κοπέλα, ήμουνα εγώ με ένα κύριο. Έρχεται το Βασίλης, πιάσανε κουβέντα, λέγαμε διάφορα, είπαμε για την εμφάνιση και αυτά. Κάποια στιγμή λέω τώρα τι να κάνω. Ό,τι βρήκαμε εκεί, προσπάθησα να τον περιποιηθώ. Το έχω αυτό από την οικογένεια, όταν έρχεται κάποιος, θέλω πραγματικά να κάνω τραπέζι, να περιποιηθώ τους φίλους. Αλλά συζητάμε για τη δουλειά, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου. Από τότε που δουλεύω, που δεν ρώτησα τι θα πάρω, πόσα θα πάρω και προκαταβολή. Με ρώτησε, μου λέει, πόσα, ό,τι θέλεις, του λέω. Τώρα, μου δώσε 100. Και εγώ κάποια
Έλα εγώ τη φωνή του Κασιτζίδη. Εγώ ευχαριστώ. Περάσαμε πολύ ωραία. Ευχαριστώ.